Χριστό το Δήμας, εκ Παρθένου τεχθέντη, σε μνή Μαγδαλήνη, η κολούθης Μαρία, αυτού τα κατορθώματα και τους νόμους φυλάτουσα, όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες αμαρτημάτων την λύσιν, ευχές σου λαμβάνομαι. Τη 22η του μηνός Ιουλίου, η Ιερά Μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Οι άνθρωποι πάντα πλέκουν ανόητους θρύλους γύρω από τα ιερά πρόσωπα, γιατί είναι έξω από την αλήθεια. Έτσι αδικούν την σεμνή και κορυφαία των μυροφόρων γυναικών, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή, την οποία ταυτίζουν με την πόρνη του Ευαγγελίου, κάτι το οποίο είναι μέγα και τραγικό λάθος. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή δεν ήταν πόρνη, αλλά ήταν δαιμονισμένη, την οποία ο Χριστός την εθεράπευσε από τα δαιμόνια και ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον ακολουθούσε σε όλη την επίγεια δράση του και διακονούσε και τον ίδιο τον Χριστό, αλλά και τους μαθητές του από τα υπάρχοντά της. Καταγόταν από τα Μάγδαλα, ένα χωριό στην δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, και έτσι έλαβε την προσωνυμία Μαγδαληνή. Ήταν εύπορη και ζούσε με φόβο Θεού, μέχρι την ημέρα που βρέθηκε υπό το κράτος 7 δαιμόνων. Θεραπεύθηκε από τον Κύριο και αφού λυτρώθηκε, απαρνήθηκε τα υπάρχοντά της για να ακολουθήσει τον Χριστό σε όλες τις περιοδίες του. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξεπερνώντας την οδύνη του Σταυρού, έσπευσε να παραστεί στην Σταύρωση του Χριστού, να παραστεί δίπλα στην Υπεραγία Θεοτόκο για να την στηρίξει την δύσκολη εκείνη ώρα που έβλεπε επί ξύλου κρεμάμενο τον Υιό της, καθώς και στον ενταφιασμό του. Και το πρωί της Κυριακής, πριν ακόμα ξημερώσει, μαζί με τις άλλες γυναίκες έρχεται στον τάφο του Χριστού. Εκεί οι μυροφόρες γυναίκες, έντρομες, αντίκρισαν τον άγγελο να τους αναγγέλει την Ανάσταση του Χριστού. Όταν πια έφεξε, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πήγε για δεύτερη και τρίτη φορά στον τάφο, όπου έσκυψε μέσα και βλέπει δύο αγγέλους, που της ανήγγυλαν την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος εμφανίστηκε μπροστά της και σαν άπλωσε τα χέρια της προς αυτόν, ο Κύριος της είπε να μην τον αγγίξει. Και το είπε αυτό ο Κύριος στο μίμου άπτου για να την σταματήσει, διότι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρούσε πως μετά από την Ανάσταση του Χριστού θα είναι όλα όπως ήταν και πρώτα. Μετά από τον διασκορπισμό των Αποστόλων, η Μαρία η Μαγδαληνή ήρθε στη Ρώμη, όπου με τόλμη εμφανίζεται ενώπιον του αυτοκράτορα Τιβέριου, ζητώντας του να αποδοθεί δικαιοσύνη για την άδικη καταδίκη που εξέδωσε ο Πόντιος Πιλάτος κατά του Ιησού Χριστού. Προς το τέλος της ζωής της, η Μαρία η Μαγδαληνή, αφού κήρυξε τον Χριστό σε πολλούς τόπους, έφτασε στην Έφεσο, όπου συνάντησε τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη και μοιράστηκε τις δοκιμασίες του, απολαμβάνοντας τις θεόπνευστες διδαχές του. Εδώ στην Έφεσο εκοιμήθη ειρηνικά και ενταφιάστηκε ευλαβικά από τους χριστιανούς της Εφέσου σε σπήλαιο έξω από την πόλη.
Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο, μετασαρκός επί φοιτήσας Μαρία, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλην σου την έφεσιν, προς αυτόν και κτημένη, όθεν και η άματα, επετέλεσας πλήστα, και μεταστάσαν είναι ουρανείς, υπέρ του κόσμου πρεσβεύεις εκάστοτε. Τάφο προσελθούσα του Ιησού, του τον εθεάσω, αναστάντα εκ των νεκρών, όθεν Αποστόλης, Μαγδαλήνη Μαρία, χαράς ευγγελίσω τα Ευαγγέλια.